δυο. Τώρα σήμανε οχτώ, σβήσε το φως. Αρνούνται η τάξη που βρίσκεται στην εξουσία να χρησιμοποιεί τη νέα γενιά της εργατικής τάξης ως αναλώσιμο και πελατειακό υλικό. Αναρχία! Ο αγώνας των εργαζομένων στα ΣΤΑΖ είναι πολύτιμη εμπειρία στην πάλη που κάνει η εργατική τάξη για τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα. Ήταν ότι υπήρχαν κάποιες σκέψεις, πολύ παλιότερες, για να ενωθούν και να ενωθεί και να εναρμονιστεί η φωνή όλων των states. Είχαν γίνει κάποιες πρώτες προσπάθειες, αρχίζοντας από ένα πρώτο site, το πρώτο μέλημα που είχε η κυβέρνηση, ήταν να εκδιώξει τους εργαζόμενους states. Αυτή λοιπόν η σκληρή απόφαση που πρόστρεξε, στην οποία πρόστρεξε η κυβέρνηση, σηματοδότησε την ενδυνάμωση και την ταχύτερη απόφαση τη δική μας και ολωνών των συναδέρφων να ενωθούν για αυτόν τον κοινό αγώνα. Αυτό που έγινε είναι ότι έπρεπε πρώτα να βρούμε τον μηχανισμό και πάνω σε αυτό να τοποθετήσουμε τις κινήσεις μας. Από εκεί και πέρα, σε αυτό το μηχανισμό προσέτρεξε πάρα πολύ γρήγορα όλη η Ελλάδα. Με αποτέλεσμα, μέσα σε πολύ μικρό χρόνο, λιγότερο από μία εβδομάδα, να μπορέσουμε να ανταπαντήσουμε άμεσα με πορείες, μια πρώτη πανελλαδική πορεία, η οποία έγινε με την στήριξη, ήταν του ΟΑΕΔ, μαζί με τη στήριξη και μελών του ΙΚΑ και το ΤΙΔΚΙ και ο ΕΚ και ο ΓΑ. Πάρα πολύ γρήγορα κάναμε και την πρώτη μας πανελλαδική συγκέντρωση, παρουσία θα έλεγα, στην Αθήνα, στην Ομόνια, με πορεία στη Βουλή. Εμείς ζητάμε το δίκαιο των όλων των εργαζόμενων. Όπου υπάρχει απουσία αυτού του δικαίου του εργαζόμενου, είμαστε δίπλα και μπροστά. Δεν εμένουμε σε κάτι προσωπικά δικό μας. Και αυτό είναι που πιστεύουμε ότι μας ξεχωρίζει και μας χαρακτηρίζει σαν εργαζόμενους που ζητούν το δίκαιο τους. Μέχρι στιγμής, σαφής και ξεκάθαρη στήριξη από το σύνολο της ΓΕΣΕ ή από την ΑΔΔΗ δεν υπήρχε. Η στήριξη ήταν συγκεκριμένη, ήταν συγκεκριμένα από τους ανθρώπους του ΠΑΜΕ που ήρθαν από την αρχή να μας βοηθήσουν με οτιδήποτε χρειαστεί αυτός ο αγώνας. Μια ξεκάθαρη προσφορά εργαζομένων προς εργαζόμενο. Και αυτό είναι η μόνη ξεκάθαρη στήριξη που είχαμε μέχρι τώρα. Και δεν μπορεί να στερήσει το δικαίωμα της εργασίας από έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει τόσα χρόνια. Το ανελείψιμο από τις υπηρεσίες δεν μας καλύπταν τις απουσίες, τις δυσάδειες, ό,τι απεργία έγινε, δεν υπογράφηκε στο περιουσιολόγιο ποτέ. Το οποίο ήταν και μισθολογικά για μας πάρα πολύ άσχημο, γιατί ήδη ήμασταν χαμηλόμισθοι, οπότε χάναμε και άλλα λεφτά. Αλλά έπρεπε να στηρίξουμε και πρέπει να στηρίξουμε αυτόν τον αγώνα, γι' αυτό και στο πανό μας κυριαρχεί και το «οι συμβάσεις λήγουν, οι αγώνες όχι». Βία δεν είναι να πετάς τόσο κόσμο στο δρόμο, οπότε δεν έχει κανένα δικαίωμα κανένας να πετάει εργαζόμενο στο δρόμο, να τον αφήνει χωρίς δουλειά και είναι ίδιο το εργαζόμενο στην εργασία. Η διεκδίκηση, η επαναδιεκδίκηση μάλλον των εργαζομένων, των δικαιωμάτων των εργαζομένων θα είναι σκληρή και θα έχει πολύ δρόμο μέσα στο κρύο της εξουσίας που δεν καταλαβαίνει αυτό που είναι το σωστό, που δεν αντιλαμβάνεται ποιο είναι το δίκιο, αλλά θέλει να το εξαφανίσει, όπως και έσπευσε να εξαφανίσει και εμάς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πάντα ήταν κοντά στον εργαζόμενο και πάντα ήταν κοντά τους στις πορείες. Έτσι ξεκίνησε και με κάποια συνάντηση που είχαμε με το Πανεργατικό Μέτωπο, γιατί έχουμε συμμετάσχει και στις πορείες. Βέβαια τώρα μας έχουν βγάλει τα κόκκινα παιδιά. Πριν ήμασταν τα μπλε. Όποτε τους φέρει είμαστε μπλε, όποτε τους φέρει είμαστε πράσινοι, όποτε τους φέρει είμαστε κόκκινοι. Στο τέλος θα κυτρινίσουμε κιόλας αυτό το κακό μας. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Απλά το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν κοντά μας, ήταν ξεκάθαρη η στάση του. Δήλωσε μονιμοποίηση όλων και στον ιδιωτικό φυσικά τομέα και στο δημόσιο, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Εκδικούμε μονιμοποίηση όλων χωρίς όρους και προϋποθέσεις, ξεκινώντας από την εξής αφετηρία. Κάθε νέος, κάθε νέα, είτε έχει απολυτήριο ηλικίου, είτε έχει απολυτήριο πανεπιστημίου, ΤΕΙΑΗ,
οποιαδήποτε προσφυγή. Μας παραστέκεται ο σύλλογος. Η εργασία δεν είναι, είναι δικαίωμα, δεν είναι ούτε ανάγκη, ούτε πρέπει να έχουμε υποχρεώσεις σε κάποιον για να μας βρει εργασία. Δεν ψηφίζουμε ένα κόμμα για να μας βρει εργασία. Συνεχίζει και κατέθεσε και πλαίσιο νόμο, συνεχίζει και κρατάει τη στάση του. Και αυτό μας ευχαριστεί ιδιαίτερα γιατί μπορούμε να στηριχτούμε κάπου για να παλέψουμε και να συνεχίσουμε τους αγώνες. Μας είπε και η Νέα Δημοκρατία ότι με πλαίσιο νόμου θα στηρίξει τη μονιμοποίησή μας. Δεν έχουμε δει βέβαια κάτι ουσιαστικό ακόμα. Από το Πασόκ μας έχει κλείσει τελείως την πόρτα. Και έχουμε και το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο από τη μία λέει υπέρ, δηλώνει υπέρ της μονιμοποίησης, να μην απολυθεί κανείς. Μετά μιλάει για υπέρ της μοριοδότησης. Δεν έχει μια ξεκάθαρη στάση. Και μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ήταν αυτό που είπε ότι υποστηρίζω καθαρά τη μονιμοποίηση, γιατί αυτά τα παιδιά έχουν προσφέρει, έχουν προσφέρει εργασία στο δημόσιο τομέα, έχουν εξυπηρετήσει τους πολίτες και καλύπτουν πάγιες και διαρκές ανάγκες. Στη σύμβασή μας δεν έλεγε ποτέ τη λέξη μαθητεία. Έλεγε πάντα εργασιακή εμπειρία. Μας πασάρουν κάποια πράγματα για να τα πιστέψουμε, παίζουν μαζί μας. Δεν πρόκειται να τα πιστέψουμε αυτά τα πράγματα. Ούτε την οικονομική κρίση. Ναι, εντάξει, υπάρχει οικονομική κρίση, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος της μη μονιμοποίησής μας. Όπως δεν ήταν ποτέ. Γιατί έρχεται το Πασόκ τώρα να ξαναβάλει ομοιρία με ορισμένου χρόνου που πάλι καταλήγουμε στον ίδιο παρονομαστή. Η κοινή πάλι είναι πολύ σημαντική, γιατί εδώ θέλει λαϊκή εξέγερση. Από όλους τους εργαζόμενους. Δεν είναι μεμονωμένα τα stage, μεμονωμένα συμβάσεις έργου, μεμονωμένα δημόσιος ή ιδιωτικός τομέας. Δεν μπορεί λοιπόν να μας καταπατά τα δικαιώματά μας, ούτε τα ασφαλιστικά, ούτε τα εργασιακά. Το κράτος και οποιαδήποτε κυβέρνηση έρχεται στην εξουσία. Εμείς κάθε μέρα γινόμαστε όλο και πιο βέβαιοι, ότι η θέση την οποία έχουμε για μονιμοποίηση όλων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, είναι σωστή. Δεν είναι θέση δημαγωγική, δεν είναι θέση ψηφοφυρική. Ξεκινάει από την εξής πραγματικότητα. Ό,τι υπάρχει σε αυτόν τον τόπο, σε υλικό πλούτο και σε υπηρεσίες, το παράγουν οι εργαζόμενοι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από την αρχή με ανιδιοτέλεια υιοθέτησε τα αιτήματα του αγώνα του, στάθηκε δίπλα τους. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας βρέθηκε δίπλα στον αγώνα τους γιατί θεωρεί αναφέρον το δικαίωμά τους στη μόνιμη δουλειά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας απαιτεί να καταργηθούν όλες οι ελαστικές μορφές απασχόλησης, να μονιμοποιηθούν όσοι εργάζονται σε αυτές. Εργατική αντεπίθεση στην επίθεση του κεφαλαίου. Να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί αντιασφαλιστικοί νόμοι του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αγωνίζεται με αυτά τα αιτήματα γιατί πιστεύει ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να υλοποιηθούν. Λαϊκή αντεπίθεση για να μπουν εμπόδια, να κερδιθεί χρόνος, να υπάρξουν κάποιες κατακτήσεις. Είναι δρόμος δύσκολος, έχει θυσίες, αλλά είναι πολύ πιο εύκολος και σύντομος από τις θυσίες και τη σκληρότητα που ζουν σήμερα οι εργαζόμενοι. Και το κυριότερο, ανοίγει τη λαϊκή προοπτική. Οι αγώνες που κάνουν οι εργαζόμενοι στα στάζ είναι μια σημαντική σελίδα της αξιοπρέπειας της νέας γενιάς που αρνείται να είναι υποχείριο και διεκδικεί τα αιτήματά της, τη ζωή της. Με την πάλη τους έβαλαν ένα ακόμη λιθαράκι στην πάλη της εργατικής τάξης, της τάξης που αγωνίζεται για την απελευθέρωση του ανθρώπου από την καταπίεση, τους εξευτελισμούς και τη σαπίλα που την καταδικάζουν η πλουτοκρατία και τα κόμματά της. Είναι βέβαιο ότι πολλοί και πολλές ακόμη θα τους ακολουθήσουν.